Ο Γιώργος ο Χελάκης. Χελάκης. Εντάξει. Μουσάτος. Φίρμα. Ιδωλό από το 2004. Φίρμα με την ιδιότητα όχι όμως του δημοσιογράφου, το αλλά του προπονητή. Έτσι. Επειδή έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη που νομίζει ότι παίζει ποδόσφαιρο. Όχι, είναι στόπερ Παπαγιώργος. Λοιπόν. Και τον είχε τον Αλέφαντο να πάει να του κάνει τα παράπονα. Ο Χελάκης δεν με βάζει, ο Χελάκης με βάζει σε λάθος θέση. Ο Χελάκης. Λοιπόν, να πω ότι ο Γιώργος ο Χελάκης και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος είναι οι δύο λόγοι του οποίου ρομαντικός ακόμα αγοράζω αθλητική εφημερίδα τη Sport Day. Και είναι, και είναι οι λόγοι που διαβάζω Κώστα την εφημερίδα σαν άραβας. Από το τέλος προς την αρχή. Ναι. Γιατί είναι ο Πιστόφυλλο και ακριβώς. Εγώ το έκανα με το φύλαθλο αυτό στα νιάτα. Εντάξει. Με τον Καραγιανίδη. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα. Ναι, για ναι, ναι. Σου λέω οπότε για τώρα. Τώρα το κατάφερε ο Λίγκρης. Είναι και ο Αντώνης και ο Γιώργος στη γραμμή μαζί. Ωραία. Ωραία. Θα πάμε ηλικιακά. Ηλικιακά είναι ο Χελάκης πιο γρία είναι από τον άλλον. Έλα, σοβαρέψου. Λοιπόν. Μεγάλος. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Εδώ είναι η εκπομπή ειδική, αλλά. Βέβαια, το καταλαβαίνω. Το με αρκετό χιούμορ και αρκετό γέλιο όπως θα ήθελε και ο Νίκος να είναι. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Και στην Sport Day αλλά και στο site, στο 10.gr, έγραψες κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον Νίκο, ότι μαζί με τον Νίκο έφυγε και η ρομαντική ναι. Έτσι, σκοπιά του ποδοσφαίρου, η ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Σωστό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό. Οι συμπεριφορές γύρω από την μπάλα, ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζαμε, ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαμε για την μπάλα, οι χαρακτηρισμοί που κάναμε ο ένας για τον άλλον, τους είδα μετά όταν μεγάλωσα λίγο έφυγα από το χωριό, τους είδα στα λόγια, στη συμπεριφορά, ακόμα και στην κίνηση του Νίκου Αλέφαντου. Και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι μαζί με τον Νίκο Αλέφαντο φεύγει μια εποχή που την προλάβαμε και εμείς που μεγαλώσαμε στο 1970. Και όπως και να το κάνουμε, είναι μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο με άλλους όρους, έτσι, πολύ πιο αυθεντικούς, πολύ πιο λαϊκούς, πολύ πιο... με όρους ας πούμε φτώχεια, ρε παιδί μου. Διότι δεν ζούσαμε σε κανένα καθεστώς έτσι πλούσια και όσοι παίζαμε μπάλα δεν πηγαίναμε ούτε στις ακαδημίες, ούτε είχαμε δασκάλους, ούτε personal trainers. Ήτανε μια τελείως διαφορετική εποχή. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η εποχή, ένας αυθεντικός εκφραστής, ο τελευταίος κατά τη γνώμη μου, ο οποίος πέρασε και στη μυθολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ο Νίκος Αλέφαντος. Σφράγισε μια εποχή και νομίζω ότι την παίρνει μαζί του. Εγώ θέλω να τον θυμάμαι έτσι. Δεν συμφωνώ ούτε με όλες τις απόψεις, ούτε με όλες τις κινήσεις. Ναι. Αλλά όμως είναι μια ολόκληρη εποχή. Ο Νίκος Αλέφαντος τη χαρακτήρισε αυτή την εποχή, τη σφράγισε και νομίζω ότι την παίρνει μαζί του. Γι' αυτό και θα τον θυμόμαστε με νοσταλγία. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω και έτσι ένιωσα μέσα μου και την απώλεια του Αλέφαντου. Και έτσι, σαν την απώλεια και έτσι, Γιώργο, μιας εποχής ολόκληρης. Και έτσι Γιώργο, αν με επιτρέπεις, τη βιώτησα ακόμα, γιατί ακόμα και στο πρωτάθλημα τύπου με ενημερώνει τώρα στο ακουστικό μου ο Γιώργος ότι τις προάλλες σκόραρε ο Σπύρος. Ο Καρασπύρος. Καρασπύρος, ναι. 60 χρονών, έτσι και δάκρυσες. 60 ήταν πριν από 8 χρόνια. Α, εντάξει. 60 θα λέει πάντως γιατί 60 με παραπληροφόρησε. Λοιπόν, ναι, είναι χαρακτηριστικό και αυτό. Να πάω τώρα λίγο, να πάω λίγο τώρα στον Αντώνη. Έγραψε, όχι χθες, προχθές, ότι το «Γεια σου ρε Αλέφαντε», δυστυχώς αυτή τη φορά είναι πραγματικότητα. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ έχεις να πεις πάρα πολλές ιστορίες. Τον έχεις ζήσει πριν από εμάς. Αγκαλιαστήκαν, φιληθήκαν, πλακωθήκανε. Όλα τα καλά. Και τα καλά του. Όλα τα καλά. Εγώ πρέπει να πω κάτι τώρα, μια και μου δίνει την ευκαιρία. Εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με τον Νίκο. Αυτό τσακώθηκε μόνο του. Αυτό τσακώθηκε μόνο του. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ούτε μια στιγμή που εγώ, ας πούμε, ιδιωτικά ή δημόσια, ξέρω εγώ, του έχω αντιμιλήσει ή του έχω ζητήσει το λόγο ή οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια στο Ηρώδιο. Είχα βρει το γιο του. Τον Τάσο. Τον Τάσο, ναι. Τελείως τυχαία. Και με πλησίασε ο άνθρωπος, δεν γνωριζόμασταν, μου λέει, ξέρεις, έχουμε ένα κοινό γνωστό. Του λέω, ποιον, μου λέει τον Αλέφαντο. Α, του λέω, μου λέει, μου γιος, μπράβο, του λέω. Μου λέει, ρε άνθρωπε, σε θαυμάζω πραγματικά, ας πούμε, δηλαδή πώς τον αντέχεις, ας πούμε. Λοιπόν, και συμφωνήσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα ποτέ μεταξύ μας, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν όλα μέρος, πώς να το πω, του
του χαρακτήρα, ας πούμε, του, του Νικόλα. Αν τον ήξερες, ήσουν υποχρεωμένος τρόπο την Άννα, ανέχισε και διάφορα, ας πούμε, πράγματα τα οποία έλεγε και τα οποία ήταν και αυτά, πρέπει να πω, αυθεντικά και ειλικρινέστατα από τη μεριά του, αν και όχι εντελώς αλήθεια μερικές φορές σας μιλάω, ας πούμε, εκ πείρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο Γιώργος και να πω κάτι άλλο, ότι η μεγάλη παραδοξότητα του Αλέφαντου, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με πάρα πολλούς άλλους που έκαναν αυτή τη δουλειά, είναι ότι ενώ έρχεται από πάρα πολύ μακριά, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ο Αλέφαντος έχει ξεκινήσει την προπονητική 69 στον Αστραϊκάκιον. Αλφα Αθήνας 69-70, ναι. Εντάξει, εγώ μάλιστα κάποτε είχα παρουσιάσει και μια εκδήλωση του Power Roof, όπου δεν μπορεί να φανταστείτε τι έγινε όταν μπήκε ο Αλέφαντος μέσα στην αίθουσα, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι που κλαίγανε, τον θυμόντουσαν προπονητή. Ενώ ερχόταν από τόσο μακριά και ενώ θα μπορούσε να ισχυρίζεται ότι είναι φορέας, ας πούμε, μιας άποψης και μιας αντίληψης ρομαντικής, η οποία χάθηκε στον χρόνο και, ξέρω εγώ, ξεθόριασε, ναι. Ναι. Ήταν, πώς το λένε, εκπρόσωπος ενός ποδοσφαίρου το οποίο είχε πολύ περισσότερο φανέλα και πολύ περισσότερο ρομαντισμό και πολύ περισσότερο αυθορμητισμό. Εν τούτης ο Αλέφαντος ήθελε να είναι πάρα πολύ μοντέρνος μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή, ο Αλέφαντος όχι απλά παρακολουθούσε το ποδόσφαιρο φανατικά και μανιακά, με, πώς το λένε, εκμοντερνίζοντας διαρκώς, ας πούμε, την άποψή του, αλλά πίστευε πραγματικά ότι είναι ένας προπονητής του καιρού μας, μέχρι την τελευταία στιγμή που σηκώθηκε το τραπέζι, Αντώνη, που μας μίλαγε, ας πούμε. Αντώνη, ναι. Αυτό που λες, αυτό που λες έχει αξία, γιατί εγώ, επειδή ξέρω και την οικογένεια, κάποια στιγμή μου είχε πει, όχι ο ίδιος, αλλά η κυρία Ρούλα, πολλά χρόνια. Γυναίκα του. Ναι. Μου λέει κάποια, λέει, κομμάτια των προπονήσεων πολύ παλιά που έχει πάει, τα έχει σκίσει. Λέω, γιατί το έκανε. Λέει, το ρώτησες. Λέει, το ρώτησα. Η κυρία Ρούλα είναι πολύ ήρεμη. Ο Νίκος είναι δύο άνθρωποι που δέσανε γιατί είχαν διαφορετικά αντίθετη. Και μου λέει, μου είπε, γιατί επικοινωνήσε καλά με τη γυναίκα του, ο Νίκος πάρα πολύ καλά, και είναι ένα πολύ συγκινητικό ότι πώς αυτοί οι δύο ζήσαν 60 χρόνια. Πολύ συγκινητικό. Θα σου πω ιστορίες, αν βρεθούμε. Λέει, τις πέταξε τις προπονήσεις γιατί είπε, αυτά περάσανε. Και πήγε στις επόμενες. Αλλά μου είπε επίσης ότι κράτησε όλες τις προπονήσεις του Χάπελ, γιατί θεώρησε ότι αυτές είναι μέσα από το ποδόσφαιρο διαχρονικές. Ξέρεις, εμένα, αν ένα πράγμα λίγο με πειράζει σε ό,τι ακούστηκε αυτές τις μέρες, είναι πολύ κατανοητό βέβαια να συμβαίνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά με πειράζει λίγο. Είναι ότι ο κόσμος ο πολλής, και ειδικά οι πιο νέοι, οι οποίοι δεν τον έχουν ζήσει σαν προπονητή τον Αλέφαντο, γιατί ο Αλέφαντος τελείωσε με την προπονητική το 2004 όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μετά δεν ξανασχολήθηκε, ήταν δικός σας προπονητής εκεί. Λοιπόν, δεν έχει εικόνα της δουλειάς του, ας πούμε, και μιας αντίληψης για τον ποδόσφαιρο, η οποία ήταν συγκλονιστικά μανιακή και συγκλονιστικά επαγγελματική. Δηλαδή, ο Αλέφαντος είναι πιθανότατα ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε ότι πρέπει να έχει έναν ειδικό γυμναστή και να δουλεύει μαζί του. Ένα συνεργάτη που έχει συγκεκριμένο ασχησιολόγιο. Αυτό ήταν το ελάττωμά του. Ένα ελάττωμά του ήταν ένα ελάττωμα ότι δεν εμπιστευότανε εύκολα κάποιο συνεργάτη, γιατί φοβότανε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ήταν δύσκολο αυτό. Δεν ήταν ποτέ, πώς το λένε, τελείως μόνος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον Αλέφαντο είχα γνωρίσει πολύ πιτσιρικά ακόμα τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο, που μου έλεγε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής της αερόβιας ασκήσεις κτλ. Δηλαδή, δεν ήταν ότι είχε έναν και τον είχε μαζί του και τον έσερνε. Έψαχνε κάθε φορά να βρει κάποιον με τον οποίο να μπορεί να συνεργαστεί. Είχε την αξία του ασκησιολογίου πάρα πολύ ψηλά. Είναι ίσως ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε ότι Δευτέρα με Παρασκευή, με Σάββατο, η δουλειά είναι εξίσου σημαντική και ότι πρέπει να κάνεις προπονήσεις χωρίς να βαριούνται οι παίκτες, όπως ακριβώς, έλεγε ακριβώς. Χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή ένας τύπος ο οποίος έλεγε το καλό στα τα παιδιά, καλό στα 3-0. Το έκανε και αυτό. Αλλά είχε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να φτάσει να το κάνει αυτό, για να γίνει ο Αλέφαντος του τα πάντα όλα, ο Αλέφαντος του μάθει μπαλίτσα από τον Άρχοντα, ο Αλέφαντος όλων αυτών των ιστοριών που μπορεί να πω δεκάδες, είχε από πίσω ένα background δουλειάς το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μου λένε καμιά φορά. Αυτό είναι... Αντώνη. Ναι. Το 85 όταν ήρθα στον Ηρακλή, εγώ πήγαινα στο Λύκειο. Είμαι το 68, 16-17 χρονών. Ναι. Επειδή τον είχα γνωρίσει
Πήγα να του πάρω αυτόγραφο όταν ήταν στο Πανιόνιο και έτσι το γνώρισα. Στα 15 μου. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι όταν ήμουνα τότε στο σχολείο πηγαίναμε πρωί και απόγευμα, εβδομάδα-εβδομάδα, την μεριά που ήμουνα πρωί, έπαιζα ερασιτεχνικά και πήγαινα και έβλεπα και τις προπονήσεις του Νίκου. Σε πληροφορώ ότι είχε περίπου 60 με 70 προπονητές με τον μπλοκάκι που δουλεύανε αλφα ερασιτεχνική, εθνική ερασιτεχνική. Οι οποίοι έχουν πάρει στοιχεία. Και μάλιστα κάποιοι τον μιλούσαν και είχε και σχέσεις και τους μιλούσε. Γι' αυτό και εμείς θα πάρουμε κάποιες από τις προπονήσεις του, να τις δώσουμε στον Γιώργο το χελάκι. με τη συμφωνία μόνο εδώ στον αέρα ότι δεν θα βγαίνει από την 11η ο Λίγκρης. Δηλαδή αυτό πρέπει να το διαπραγματεύσουμε. Λοιπόν, εμείς, να πω αυτό, εμείς τον είχαμε 2-3 σεζόν ποδοσφαιριστή τον Αλέφαντο στον Πανεγιάλιο. Πανεγιάλιο. Ναι, ήταν. Τη μνημόνα είπε πολύ Γιώργο εκείνη την εποχή. Δηλαδή πρέπει να είχε περάσει και ωραία εκτός από την μπάλα. Λεγιώνα των ξένων. Ναι, ήταν στην εποχή αυτή που τον είχε φέρει ο Μπέλλας, που έχουν και φωτογραφίες τότε που υπογράφει στο Πανεγέλιο η παρουσία του φοβερού του παράγοντα που είχαμε ποτέ στο Αίγιο και μου έχουν πει πολλές ιστορίες. Έτσι. Έπαιζε πάντα όπως τον βλέπετε να μπαίνει στο γήπεδο, τα χέρια απλωμένα, τα δάχτυλα τεντωμένα. Δάχτυλα. Και φωνάζοντας, ας πούμε, και στους συμπαίκτες του και στον αντίπαλο για να του δημιουργήσει πρόβλημα. Ήταν μια εποχή που, όπως ομολογούσε ο ίδιος, είχε αρχίσει να χάνει σε ταχύτητα, αλλά είχε αυξήσει πολύ σε πονηριά και σε τοποθετήσεις. Και έπαιζε με τον δυναμισμό, την τραχύτητά του και το μυαλό του. Υπάρχουν σπαρταριστές ιστορίες και για τον τρόπο με τον οποίο φεύγανε τότε οι παίκτες από το Αίγιο. Επιφυλάσσω με το πούλμαν της χαράς. Το μικρόφωνο. Για μένα, σε μένα πάντως, σαν άνθρωπος, σαν ψυχολογία, ας πούμε, πιο κοντά από όλους, στη δική μου, είναι ο Αλέφαντος. Ναι. Είναι ο Αλέφαντος. Γιατί αυτά που έκανε τα έχω νιώσει να τα κάνω και έχω νιώσει να τα κάνω και άλλοι όταν παίζαμε μπάλα στα πρώτα μας χρόνια. Άγουρα. Και υπάρχει μια ταύτιση κυρίως συναισθηματική με τον Νικόλα. Την έχουν πολύ αυτό, όσοι είμαστε, όπως λέω εγώ, του 70 εκδρομής από τότε και μετά, την έχουμε αυτή την ταύτιση. Και αυτό θα μείνει. Θα μείνει για αυτό πάρα. Θα μείνει. Εμένα κάτι που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι όταν πήγαινα σπίτι του για να γράψουμε το βιβλίο, από το πρώτο κεφάλαιο που ξεκινήσαμε από το 70, άρχισε να μου λέει την εντεκάδα. Εγώ δεν τολμούσα να το αμφισβητήσω κάτι, δεν το ήξερα κιόλας. Αλλά από μέσα μέτρο και λέω ρε γαμώτο, πού τα θυμάται όλα. Δηλαδή μπροστά του είχε ένα πιάτο με σταφύλι, τίποτα άλλο. Δεν είχε ούτε σημειώσει ούτε τίποτα. Και μου έλεγε αντιπάλους, ονόματα, εντεκάδες. Άλλοι προπονητές. Πού να γκουγκλάρω να βρω τώρα του 70, αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, πήρα το ρίσκο, λέω ο Νίκος είναι, θα τα ξέρει. Και όντως έτσι ήταν. Μπορεί, όπως λέει ο Αντώνης, κάπου να υπήρχε έτσι και μία δόση υπερβολής, αλλά για να μην χαθεί μαγιά. Ο Αλέφαντος μέχρι 5 λεπτά πριν φύγει από τη ζωή είχε σώα στα σφρένα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και παρήγορο αυτό το ότι πράγμα. Έφυγε σπίτι του με τους οικείους του δίπλα. Και μεγάλη υπόθεση. Αντιλήφθηκε, Αντώνη και Γιώργο, αντιλήφθηκε και το τέλος. Είπε στην κόρη του, ήρθα να με πάρουν. Εγώ όταν τ' άκουσα αυτό, δεν ξέρω, δεν είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, δεν θέλω να είμαι, αλλά μερικές φορές γίνομαι. Πρέπει να είναι ειδικές οι συνθήκες. Είναι ειδική συνθήκη αυτή. Ήρθαν να με πάρουν. Και θα κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα όταν θα κλείσουμε με τα παιδιά στην κυρία Ρούλα. Οφείλω. Θέλω να πω κάτι πάντως. Ναι. Εγώ το είχα μάθει ότι δεν είναι πολύ καλά την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ακριβώς μια εβδομάδα πριν. Και μας έχει πέρα ένα στόπιλο σε ένα βράδυ και μας είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε να τον δούμε, ότι είχε ζητήσει η γυναίκα του να μην πάμε. Δηλαδή ότι δεν ήταν ο άνθρωπος καλά, ας πούμε, και θα τον ταλαιπωρούσαμε περισσότερο. Μου είχε πει μάλιστα Γιάννη ότι είχες πάει εσύ. Και τον είχε πάει. Θα πήγαινα κι εγώ, αλλά από τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν θα πήγαινα. Είχα προγραμματίσει, θα το πω τώρα αυτό, είχα προγραμματίσει να πάω τη Δευτέρα. Ναι. Και μου λέει η Ρούλα μπορεί να είναι αργά τη Δευτέρα. Εκεί και εγώ κατάλαβα ακριβώς. Ναι. Αλλά εγώ δεν ήθελα να τον δω. Ήθελα να τον θυμάμαι ρε παιδί μου έτσι φωνακλά, ζωντανό. Ξέρεις, αυτό το πράγμα ας πούμε που ήταν... Ναι, όταν τον ξέραμε, ναι. Και θέλω να πω και κάτι γιατί γίνεται μια συζήτηση, βλέπω και διάφορα στα social media, νεότεροι ρωτάνε μα γιατί μιλάτε έτσι, είναι ένας τύπος ο οποίος στο φινάλε κέρδισε ένα κύπελο στην Κύπρο, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ δεν έκανε το ένα, δεν έκανε το άλλο. Το μεγαλύτερο προπονητικό παράσημο για μένα του Αλέφαντου, πέραν το ότι έβγαζε τα σηκώτια σε όλους για να τον κερδίσουν με ομάδες μικρότερες, πάντα συνήθως, ήταν ότι σχεδόν στις περισσότερες ομάδες που δούλεψε ξαναπήγε. Δηλαδή αναγνώριζαν οι περισσότεροι μετά τη φυγή του ότι είχε γίνει κάποιο λάθος
στην εκδήλωση ότι εν πάση περιπτώσει πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε είναι σωστά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικότερο πράγμα από το να σου τύχει, ας πούμε, να κάτσεις 7 παιχνίδια σε ένα πάγκο και να γράψεις ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο στο, στο βιογραφικό σου. Πολύ έξυπνο, δηλαδή, πολύ καλό αυτό. Ναι. Γιατί, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά θέλω να θυμόμαστε ότι αυτές τις ιστορίες τις έβαλε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πρώτα απ' όλα με τη δουλειά του, αποκτώντας αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή το δικαίωμα του να είναι και ένας αφηγητής φοβερός, να κάνει πράγματα, ας πούμε, με τα οποία μπορεί να διασκεδάζεις και να φωνάζεις ραλάτος, ξέρω εγώ, και debate και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι ένας τύπος ο οποίος, ξέρω εγώ, προέκυψε ξαφνικά ο Αλέφαντος τηλεοπτικά και επειδή είχε πλάκα τηλεοπτικά έγινε περσόνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε στο να είναι γνωστός σε όλους χάρη στη δουλειά. Ακόμα και η δουλειά του Αλέφαντε είσαι παλικάρι, που είναι το μοναδικό τραγούδι που εγώ ξέρω που γραφτεί, ας πούμε, για προπονητή στην Ελλάδα από τα παιδιά την Πάτρα το 86. Δεν ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε, ας πούμε, κάποιο είδους σατυρικό χαρακτήρα. Όχι. Ήταν γραμμένο ακριβώς, γιατί εκείνο τον καιρό ειδικά ο Αλέφαντος ήταν πραγματικά ένας ποδοσφαιρικός ήρωας. Ένας τύπος δηλαδή ο οποίος ήταν λιγάκι αδικημένος, που είχε ιδέες, που είχε κερδίσει, ας πούμε, την εκτίμηση και τον σεβασμό πάρα πολλών ανθρώπων και είχε βέβαια και θρυλικούς καυγάδες με πάρα πολύ κόσμο, δεν το συζητάω, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, σαφώς δεν μπορεί να πει κανείς, ούτε και όποιος δεν ήθελε να τον βλέπει, να τον ξέρει και να τον ακούει, ότι δεν άφησε το στίγμα του ή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Θα το θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, Αντώνη. Γιώργος Χιλάκης, Αντώνης Καρπετόπουλος.